Η αβάσταχτη ελαφρότητα τη νεοθωμανική φιλοσοφία και κουλτούρα συμπυκνώνεται στα σενάρια που ξεστομίζουν Τούρκοι αξιωματούχοι και σύμβουλοι για να πείσουν την Δύση να του δώσει και άλλα εξελιγμένα όπλα με τα οποία θα απειλείται Ελλάδα και Κύπρο, η Ανατολική Μεσόγειο καθώς και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτή είναι η πάσα αλήθεια και όποιο αξιωματούχο σε πεντάγωνο λευκό οίκο και Βρυξέλλε το αγνοήσει, απλά θα ανοίξει την πόρτα μόνος του στο επίδοξο δολοφόνο του. Η Τουρκία, την οποία οι ΗΠΑ και η Ευρώπη δεν θέλουν να χάσουν από τη Ρωσία, αναμένεται να λάβει θετική απάντηση από τη Γερμανία για το Eurofighter. Αυτό δήλωσε ο Dr. Μουράτ Ασλάν σύμβουλος της τουρκικής κυβέρνησης, μέλος διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Χασάν Καλιοντσού και ανώτερος ερευνητής του Ινστιτούτου ΣΕΤΑ, σύμφωνα με τουρκικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ο ίδιος στοχοποιεί την Ελλάδα για την απόκτηση Ραφάλ και στο μέλλον F-35, παρουσιάζοντας ως άμεση ανάγκη για τη Δύση την απόκτηση Eurofighter για την Τουρκία, για να πολεμήσουν λέει τα τσακάλια οι Τούρκοι πιλότοι κατά των Ρώσων πιλότων που πετούν με SU-35 και SU-57 στην Ουκρανία, οι οποίοι έχουν ειδική πολεμική πείρα. Πρόκειται για δικαιολογία τουλάχιστον αστεία, η οποία εμπεριέχει την έννοια ότι απευθύνεται σε αφελεί ανθρώπου που έχουν μνήμη χρυσόψαρου στη Δύση. Ο ίδιο τονίζει η εξέλιξη που θα πρέπει να ληφθεί ω σημείο αναφορά τόσο για τον καθορισμό τη ισορροπία τη τουρκική αεροπορία με την Ελλάδα, όσο και για την προμήθεια των Eurofighter δεν είναι η αγορά επιπλέον Rafale και F-35 από την Ελλάδα, η αναζήτηση ισορροπία έναντι των ρωσικών SU-35 και SU-57, είναι θέμα προτεραιότητα, ειδικά για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκή και διατλαντικής ασφάλεια, είναι η απόκτηση Eurofighter από την Τουρκία. Το θέμα που πρέπει να εξεταστεί εδώ δεν είναι ουσιαστικά το θέμα τη ελληνοτουρκική αεροπορική υπεροχή. Το επίπεδο απειλή που θέτουν οι Ρώσοι απαιτεί την επιτάχυνση του προγράμματο απόκτηση Eurofighter από την τουρκική πολεμική αεροπορία. Επομένω, το επίκεντρο πρέπει να είναι η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και όχι η Ελλάδα, τονίζει ο ίδιο μεταξύ άλλων. Τα ύποπτα σχέδια τη σημερινή Τουρκία δεν απειλούν μόνο τον Ελληνισμό, απειλούν το ΝΑΤΟ, την Ανατολική Μεσόγειο, το Ισραήλ, δηλώσει τουρκική ηγεσία, την Κύπρο φυσικά και άλλε χώρε. Αίγυπτο, Συρία, ενώ στοχοποιούν τον πυλώνα τη δυτική αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Μεσόγειο. Στόχο των Τούρκων θα είναι ο εκβιασμό προ το ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών για την απόκτηση συνδιαχείριση στο Αιγαίο και άλλων ανταλλαγμάτων για να στηρίξει τη συμμαχία. Αυτή τη φορά όμω περιμένει του Τούρκου μεγάλη έκπληξη σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο από τι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει και σε οποιαδήποτε πρόκλησή του θα το πληρώσουν σίγουρα πολύ ακριβά. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.